Σπασμένα τζάμια και μπογιές παντού. Αυτή την εικόνα αντίκρισαν το πρωί εργαζόμενοι και πολίτες που βρέθηκαν στο κτίριο της εφορίας στο Ηράκλειο. Το πρωί ήρθαμε και αντικρίσαμε την εικόνα που βλέπετε πίσω μου. Κάποιοι το βράδυ ήρθαν και πέταξαν κάποια αντικείμενα στην τζαμαρία με αποτέλεσμα να προκληθούν οι ζημιές που βλέπετε. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα με την αστυνομία να αναζητά τους δράστες ελέγχοντας το υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες από την περιοχή. Είμαστε σίγουροι ότι αφορά την εφορία η συγκεκριμένη κίνηση? Όχι απαραίτητα, γιατί δεν υπήρχε κάποια ανάληψη ευθύνης ή κάποιο σύνθημα ή οτιδήποτε άλλο που να παραπέμπει με βεβαιότητα σε επίθεση στη ΔΟΗ. Είναι η κοινή είσοδος και για άλλες υπηρεσίες, γυπνιάζουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αναμένουμε την ενημέρωση από την αστυνομία. Οι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ νιώθουν μια πίεση το τελευταίο διάστημα? Ούτως ή άλλως το μαρτυρούν και τα συνθήματα που υπάρχουν πίσω μας. Μας απασχολεί ένας εύκολος κοινωνικός αυτοματισμός που υπάρχει, ότι για όλα αυτά είναι οι εργαζόμενοι στις οικονομικές υπηρεσίες. Ελπίζω αυτό να αποδειχτεί ότι είναι ένα άσχετο περιστατικό, όμως είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Στο μεταξύ, βανδαλισμούς υπέστησαν και τα γραφεία του Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο. Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου του Ερασιτέχνη Γιώργου Στιακάκη, κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι προκάλεσαν φθορές, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για διάρρηξη, αφού, όπως διαπίστωσαν οι υπεύθυνοι, από το χώρο δεν λείπει απολύτως τίποτα.